Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα, εντάξει, Κυριακάτικο πρωινό, λογικά θα το δείτε εσείς, θα είναι το Κυριακάτικο όχι και τόσο special, γιατί θα είναι λίγο διαφορετικό σήμερα, μιας και παίζουμε τελείως εκτός έδρας, γιατί θα δούμε δύο προϊόντα τεχνολογίας, τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω και πάρα πολλά, γενικά δεν έχω ψαχτεί και πάρα πολύ, είτε με την ηχοληψία και τα ακουστικά γι' αυτά, είτε με την καταγραφή οτιδήποτε παιχνιδιών, gameplay και τα σχετικά, αλλά καιρός ήρθε να ασχοληθούμε και να μάθουμε πέντε πράγματα. Να πούμε ότι εντάξει, αυτό το βίντεο γίνεται πιο πολύ προς ενημέρωσή σας ότι ξέρετε το κανάλι πρέπει να πάρει ένα μικρό upgrade. Όχι ότι θα γίνει gaming ή κάτι τέτοιο, δεν είναι ότι αλλάζει το κανάλι. Απλά πλέον τα live stream, ας πούμε, θα τα βλέπετε σε λίγο καλύτερη ποιότητα με τη βοήθεια αυτού του μικρού φίλου. Και θα κάνουμε και θα ξεκινήσουμε και μια νέα εκπομπή, ας πούμε. Κλασικά με έψησε πάρα πολύ, με έβαλε σε αυτό το τρυπάκι το Jurassic World Evolution και θα ξεκινήσω μια μικρή εκπομπή, ας πούμε, με κάποια επεισόδια εκεί, κάποια tutorial, κάποια tips πώς να φτιάξει κάποιο το πάρκο του και τα σχετικά θα τα δείτε σύντομα και αυτά. Να πούμε ότι τώρα εδώ έχουμε δύο, ένα headset, το Corsair HS50, ένα ωραίο headset το οποίο, εντάξει, το πήρα σε μπλε για ευνόητους λόγους, διότι το πράσινο είναι χρώμα κλασικής άλλης εταιρείας και αυτό βγήκε αρκετά οικονομικά. Εδώ να πούμε, θα τα δούμε λίγο τι γράφει πάνω και αυτό για το headset, ας πούμε, να μ' ακούτε λίγο καλύτερα και εμένα, να μην με κουράζουν τα εκείνα τα, τέλος πάντων, τα hands-free από το Samsung. Εδώ έχουμε αυτό της AverMedia, AverMedia όπως προφέρεται εδώ το Live Gaming Portable LGP2, αυτό είναι το 2, το πιο μεγάλο λίγο και αυτό έχει αρκετά καλά. Εδώ ίσως δώσαμε λίγο παραπάνω λεφτά, ας πούμε, σε σχέση με τα ακουστικά. Εντάξει, ακουστικά μπορούσα να πάρω και καλύτερα, αλλά ήθελα κάτι ενδιάμεσο και από ό,τι είδα στην τιμή, το ότι αυτά είναι από τα πιο καλά που μπορείς να βρεις σε αυτή την τιμή. Κάπου στα 56 ευρώ βγήκανε. Και αυτό εδώ βγήκε κάπου στα 170, αυτό το παρήγγειλα από το ιταλικό Amazon. Εδώ εντάξει, μπορούσες να πεις ότι έχεις κάποιες πιο οικονομικές επιλογές, ας πούμε, αλλά εδώ έχει και κάποια ωραία φιτσουράκια. Δηλαδή έχει 4K pass-through, ενώ μπορείς να παίξεις 4K, αυτό καταγράφει σε 1060, σε 1080 και με 60 fps. Αυτό είναι καλό, αν και εδώ λογικά θα βγαίνουν και τα βίντεο λίγο μεγάλα, γιατί μιλάμε για 60 fps και σε 1080 ποιότητα. Και έχει PC free mode, free recording, πώς το λέει, δηλαδή βάζεις, μπορείς να βάλεις μέσα εδώ μια κάρτα SD, ας πούμε, η οποία λογικά θα πρέπει να είναι λίγο μεγάλη, και να καταγράφεις χωρίς τη βοήθεια του υπολογιστή, χωρίς να έχεις έναν υπολογιστή δίπλα σου, να έχεις αυτό συνδεμένο στον υπολογιστή. Τι άλλο μας έχει, headset commentary, ναι, console party chat και Rec Central streaming perfection. Αυτό το Rec Central, το λογισμικό, ας πούμε, που έχει το driver, ό,τι, ας πούμε, το προγραμματάκι που σε βοηθάει να παίξεις μπαλίτσα με αυτήν εδώ. Και το καλό αυτό ότι έχει και commentary, εννοείται, βάζεις το headset σου εδώ και μπορείς να πάρεις και το party chat, αν και νομίζω ότι αυτά τα έχουν τα περισσότερα. Αυτό το καταγραφικό για εδώ και τα ακουστικά, όπως είπα, τα Corsair HS50, τώρα τι να πούμε σε αυτό, δεν ξέρω και πάρα πολλά. Από ό,τι ψάχτηκα λίγο, αυτό εντάξει έχει καλή απομόνωση ήχου, είναι άνετα. Εδώ κάτω μας λέει και τα στατιστικά τους. Τώρα όσοι ασχολούνται με την καταγραφή ήχου ή τέλος πάντων είναι πιο πολλά χρόνια στον χώρο, θα ξέρουν πιο καλά τι μας γράφει εδώ. Γιατί εντάξει, βλέπω τώρα 20 Hz, 32 ms, αυτά δεν ξέρω καν τι είναι, sensitivity και αυτά, εννοείται τα μπάσα του και αυτά. Εντάξει, και τα drivers ότι είναι 50 mm, δεν ξέρω καν τι είναι αυτά και το μικρόφωνο εδώ τι μας λέει. Αλλά θα δούμε, εμένα με νοιάζει να κάθεται καλά στο κεφάλι, να μην με κουράζει και να ακούγομαι και εγώ λίγο καλά. Για πρώτη διάβαση έχει καλή ήχο μόνο ήχου. Και σε αυτά τα λεφτά, όπως είπα, αυτό βγήκε κάπου στα 56 και αυτό το βρήκα σε ελληνικό κατάστημα, στο Χρυσόφτερο, στην Αθήνα, ένα βιβλιοχαρτοπολείο στο Πέραμα, αν είδα καλά. Και αξίζει να αναφέρω αυτό το μαγαζί, γιατί αυτά εδώ βγήκαν κάπου στα, βγήκαν 56 και 54, αν θυμάμαι καλά. Και δεν είχε μεταφορικά, είχε δωρεάν μεταφορικά. Παρόλο που έβαλα να πληρώσω με αντικαταβολή και εκεί δεν είχα κάποια έξτρα χρέωση και ήρθε και σε λιγότερο από 24 ώρες. Δηλαδή τα παρήγγειλα κάπου το μεσημεράκι 2 με 3 ώρα και την άλλη μέρα μέχρι τις 12 μία ώρα τα είχα στα χέρια μου. Και σε ωραίο πακετάρισμα και όλα τα σχετικά. Αξίζει να αναφέρω το Χρυσόφτερο, όπως είπα γι' αυτό. Αυτό δεν το βρήκα στην Ελλάδα, το βρήκα σε κάποια μαγαζιά αλλά δεν το είχαν σε στόκ. Και θέλουμε μια με δύο εβδομάδες να τα φέρουμε και αυτά. Και επειδή την έχω πατήσει έτσι κάποιες φορές με κινητά που με τραβούσαν, πήγαινε καιρός μέχρι να έρθει το τάδε κινητό που είχα πάρει τότε, δεν ήθελα να ξαναμπλέξω. Το βρήκα στο ιταλικό Amazon και παραδόξως βγήκε 25 ευρώ πιο φθηνά από ό,τι θα έβγαινε στην Ελλάδα. Και με express delivery και ήρθε και γρήγορα, ήρθε σε 6 μέρες. Δηλαδή πληρώνεις και express delivery και σου έρχεται 23 ευρώ πιο φθηνό από ό,τι να το παίρνω από Ελλάδα και να περιμένω 1-2 εβδομάδες. Με το express delivery ήρθε σε 6 μέρες μόλις. Αυτά, νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τι παίζει, ξέρω εγώ, τα ακουστικά, να δούμε πώς θα μας κάτσουν στο κεφάλι και αυτά. Και αυτά τα Corsair βγαίνουν και σε 3 χρώματα. Στο μαύρο το κλασικό του, αυτό το μπλε και στο πράσινο, αν και δεν φαίνονται και ιδιαίτερα, κάπως έτσι είναι μέσα. Τα ακουστικάκια μας εδώ τι έχουμε, για την υγεία και τα σχετικά.
Δεν ξέρω τώρα εδώ πώς παίζεις μπάλα, γιατί αυτά, αν είδα καλά, είναι από ευρωπαϊκή εισαγωγή, τις ευρωπαϊκές εισαγωγές που κάνουν. Εδώ έχουμε κάποια τζάκ, κάποιους αντάκτορες και αυτά τα οποία δεν ξέρω μπορεί να χρησιμεύουν. Θα δούμε τώρα, δεν μου λέει κάτι αυτό. Α, παίζει να είναι εσύ το μικρόφωνο, παίζει να είναι εδώ. Ναι, εσύ, αυτό είναι το μικρό, το ένα τουλάχιστον είναι το μικρόφωνο, ναι, μαλακής λέω. Αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο το οποίο είναι αποσπόμενο. Ας τα ανοίξουμε λίγο. Και το άλλο είναι ένα καλώδιο το οποίο αυτό κάπου θα χρησιμεύει και αυτό. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω όμως, είπα πάρα πολλά, θα δούμε και αυτό. Δεν νομίζω όμως θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό ιδιαίτερα. Εκτός κι αν. Α, βασικά ανέρεση. Αυτό, όχι, τώρα το σκέφτηκα. Αυτό το βάζει. Αυτό εδώ χρειάζεται λογικά όταν είναι χρησιμοποιήσει μαζί και το μικρόφωνο. Κάνει το. Γιατί το ένα βλέπω έχει το σήμα του μικροφόνου και το ένα το σήμα των ακουστικών. Οπότε συνέχει αυτό εδώ όταν θες να χρησιμοποιήσει και μικρόφωνο και έχει αυτά εδώ τα δύο. Μάλιστα. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό αυτό. Τώρα έχουμε εδώ πέρα. Είναι αυτά για να τα βγάλει. Θέλει. Ωραίο φαίνεται, βαρύ μεγάλο, έχουμε και το σήμα της Corsair και αυτό που είπαμε το μπλε ας πούμε έτσι λίγο φαίνεται ότι είναι μπλε, μικρή λεπτομέρεια και μέσα το μαξιλαράκι του, λίγη είναι η λεπτομέρεια ότι είναι μπλε αλλά εντάξει. Το μικρόφωνο τώρα το οποίο είναι μέσα εδώ μπορούμε να το βγάλουμε, που θα το κουμπώσουμε, εδώ ναι έχει εδώ ειδική θήκη η οποία μόλις έφυγε κάτω το προστατευτικό καπάκι που είχε και αυτό μπαίνει έτσι εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία, να τα δοκιμάσουμε λίγο να τα βάλουμε. Έχει σημασία το που θα το βάλεις αριστερά ή δεξιά, λογικά θα έχει. Βαριέσαι. Όχι, εντάξει είναι πάρα πολύ ωραία. Και ελαφρύ και κάθεται ακριβώς κλείνει όλο το αυτί σου. Πάρα πολύ καλό. Κάπως έτσι θα με βλέπετε στα live ας πούμε όσο φαίνομαι. Άνετο, ελαφρύ και πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε, α, από εδώ κλείνεις το μικρόφωνο αν θέλεις. Γρήγορο κουμπί για να κλείσει το μικρόφωνο και από εδώ να ρυθμίσει τον ήχο λογικά. Ή το μικροφόνο θα ρυθμίζει από εκεί. Όχι, εδώ πρέπει να ρυθμίζει το πόσο ακούς. Ναι. Δεν νομίζω να είναι το μικροφόνο ο ήχος. Αυτό σου λέει δούλεψε το λίγο μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται καλό ακουστικό, βαρύ και όχι ψεύτικο. Εντάξει, δεν ήθελα να δώσω πάρα πολλά λεφτά για ακουστικά, αλλά ούτε ήθελα να πάρω κάτι ξέρεις, το πιο οικονομικό που θα βρω στο γκατζετάδικο τη γειτονιά. Κάτι ψεύτικα, ας πούμε, με 10-20 ευρώ. Ήθελα να πάρω κάτι ενδιάμεσο. Εδώ τώρα που επενδύσαμε λίγο παραπάνω, ας πούμε, είχαμε κάποιες πιο οικονομικές λύσεις, αλλά το πήρα λίγο καλύτερο για να το έχουμε και για μετά. Ας πούμε, άμα φτιάξουμε και κάνα PC, ξέρω εγώ, να παίζουμε και εκεί κάτι. Και όλα τα σχετικά με το 4K, τα κόλπα που κάνει. Ας το ανοίξουμε και αυτό να το δούμε. Λοιπόν, αφού το ανοίξαμε και αυτό, για να δούμε, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, μικρό και ελαφρύ. Και όλα τα κολπάκια που κάνει φαίνονται πάρα πολύ καλά. Απλά τώρα κάτι σκέφτηκα ότι με τα ακουστικά, όπως είναι που έχουν το διπλό τζάκ, ένα για το μικρόφωνο και ένα για τα ακουστικά, δεν ξέρω πώς θα μας βολέψει εδώ. Πρέπει να δούμε εδώ τι τρύπες θα έχουμε, τι υποδοχές θα έχουμε. Θα φανεί. Ω, είναι πάρα πολύ όμορφο ρε εσύ. Τι λες τώρα, δες το. Δεν θες να το πειράξεις, δεν θες να το βγάλεις από εδώ, κοιτάξτε το. Είναι γαμάτο, μικρούτσικο έτσι σε σχήμα το τσιτομπλερόν τη κλασική αγαπημένη σοκολάτα. Το μπλερονίζει έτσι, κοίτα το ντρέπεσαι να το βγάλεις. Πω, πάρα πολύ όμορφο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, ελαφρύ. Κοιτάξτε το, είναι πολύ γυριλάτο έτσι. Πω. Ματίζει, είναι προς το μάτ ας πούμε. Εδώ τώρα μας έχει, είναι αυτό εδώ. Αυτό έλεγα ότι παίζει για να την πατήσουμε, γιατί στη μία υποδοχή βάζεις το headset σου. Το οποίο έτσι κάνεις καταγράφεις και το commentary σου, δηλαδή ό,τι σχόλια έχεις να κάνεις και το, όσο θες να μιλήσεις. Και το δίπλα που έχει το σχήμα του, το σχήμα του controller, εδώ συνδέεις το καλώδιο που θα έχει μέσα εδώ, για να όταν θες παιδί μου να κάνεις το party chat να συμπεριληφθεί και αυτό στο live stream σου ή ξέρω εγώ. Πατάς αυτό το κουμπί στη μέση το οποίο θα ανάβει και ένα φως κόκκινο και μπλε, κόκκινο όταν καταγράφει μπλε όταν είναι σε standby mode. Και αυτά εδώ που έχει εδώ ρυθμίζεις το μικρόφωνο. Πόσο δυνατά ας πούμε, θα ακούγεσαι τέλος πάντων στο μικρόφωνο, πόσο δυνατά θα σε καταγράφει. Και εδώ αυτές τις τρεις που έχει αυτά τα τρία σηματάκια, το ένα μας έχει τον υπολογιστή, καταγράφει τον υπολογιστή. Δηλαδή, άμα το πας προς τη μέση, που το κάνεις σε mode, στο mode της κάρτας, της microSD κάρτας, και άμα το πας τελείως στην άκρη, πας εκεί στη μεταφορά αρχείων ή κάτι τέτοιο. Θα τα δούμε λίγο καλύτερα και αυτά εννοείται θα τα ψάξω. Και από πίσω έχουμε τα βίσματα. Εδώ για να καταγράψεις στην ουσία χρειάζεσαι δύο HDMI, ένα USB, εντάξει, και αν θες να καταγράψεις χωρίς υπολογιστή, με τη βοήθεια μιας microSD εδώ πέρα, χωρίς τη βοήθεια του υπολογιστή. Το ένα HDMI το συνδέεις από ό,τι είδα στη τηλεόραση και σε αυτό, το άλλο HDMI στην κονσόλα και σε αυτό, και το USB το συνδέεις στον υπολογιστή. Ή αν θες να καταγράψεις χωρίς τη βοήθεια του υπολογιστή, το USB του το βάζεις ένα φορτιστή στην πρίζα για να πάρει ρεύμα από την πρίζα και έχεις εδώ πέρα μια μικρή
MicroSD καρτούλα. Λοιπόν, μέσα εδώ τώρα τι έχουμε. Quick Guide. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ένα Quick Guide εδώ πέρα, το οποίο έχει σε όλες τις γλώσσες. Και ξεκινήσαμε με γερμανικά και αυτά. Θα έχει και αγγλικά κάπου σίγουρα. Θα τα δούμε σε αυτά λίγο καλύτερα. Εντάξει, μας έχει μέσα κάποιες εικόνες, ξέρω εγώ, για το πώς να χρειάζεται. Αλλά φαίνεται όντως Quick Guide. Έτσι, αυτά τα guide μου αρέσουν, παιδιά. Έτσι, να είναι μικρούτσικα, γρήγορα. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε και τρία καλώδια. Καλό αυτό, γιατί έχω δει άλλες εταιρείες να μην στέλνουν, να στέλνουν καθόλου καλά. Μας έφυγε το κουτί, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα, έχω δει και άλλες εταιρείες να στέλνουν χωρίς καλώδια. Εδώ έχουμε το... Α! Αυτό το jack, ας πούμε, που σε βοηθάει 3,5 mm, πόσο το έλεγε. Που σε... βασικά, ναι, τόσο είναι αυτά ούτως ή άλλως. Που σε βοηθάει με αυτό, αν θες να συνδέσεις αυτό και στο controller σου, για να καταγράψεις το party chat ή στο live stream, μάλλον να ακούγεται και το party chat με όποιον παίζει, με όποιον φίλο σου. Το μάκρος του, ναι, δεν είναι και πάρα πολύ μακρύ, δηλαδή να είναι, όχι, 2 μέτρα δεν ξέρω αν είναι, 1,5 μέτρο πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι 1,5 μέτρο και μπορείς εδώ, αυτό τώρα που θα μας αλλάξει λίγο, δηλαδή στα live stream, άμα έχουμε party chat θα μας αλλάξει λίγο το setup, γιατί σκέψω ότι έχω 55 τηλεόραση και κάθομαι αρκετά μακριά σε σχέση με το που είναι η κονσόλα και που είναι το controller, αλλά θα δούμε γενικά πώς θα γίνει το πιο νέο setup. Εδώ τι έχουμε, α, έχουμε ωραίο το USB του καλώδιο, είναι ωραίο. Έτσι σε κορδώνει, πώς το λένε, δεν ξέρω αν έχει ειδική ονομασία. Δεν είναι σε ένα απλό καλώδιο το λαστιχένιο. Ένα πάρα πολύ ωραίο USB. Το οποίο, όπως είπαμε, το συνδέει στον υπολογιστή σου. Και χρυσό, έτσι πάρα πολύ καλό. Το οποίο το συνδέει στον υπολογιστή σου ή σε φορτιστή ανάλογα με το πώς θα σε καταγράψει. Και αυτό στο ίδιο μέγεθος με το άλλο. Έχουμε γεμίσει καλώδια και έχουμε και ένα HDMI. Το οποίο HDMI είναι πάρα πολύ μικρό, εντάξει, αυτό το HDMI θα χρησιμοποιήσει στο να φτάσει από εδώ μέχρι την κονσόλα. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό HDMI, δηλαδή εδώ θα πηγαίνει από εδώ μέχρι την κονσόλα σίγουρα. Εντάξει, όχι τα HDMI θα χρειαστεί να είναι πιο μεγάλα, γιατί όλα είναι κοντά κονσόλα και τηλεόραση, απλά εγώ είμαι λίγο μακριά, πρέπει εγώ να έρθω λίγο πιο κοντά και να βγάλω τα μάτια μου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, εδώ μέσα δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα, όπως είπαμε, το κανάλι παίρνει αυτή τη μικρή αναβάθμιση. Θα καταγράφουμε λίγο καλύτερα και θα με ακούτε λίγο καλύτερα. Το μόνο που μένει είναι ότι τώρα στο τέλος του βίντεο θα κοιτάξω να καταγράψω ένα κομμάτι για να δείτε και εσείς τη διαφορά. Από τον Jurassic World θα καταγράψω ένα μικρό κομμάτι, θα σας δείξω το τελευταίο πάρκο που έφτιαξα. Για να δείτε λίγο και εσείς καλύτερα, αν δείτε κάποια διαφορά στο πώς καταγράφει, πώς φαίνεται η εικόνα και τα σχετικά, και να δοκιμάσω να δούμε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η όλη δουλειά. Αυτά, παιδάκια μου, μείνετε μέχρι τη συνέχεια, μέχρι το τέλος του βίντεο. Μάλλον έρχεται το κομματάκι το μικρό, το οποίο θα παίξουμε λίγο μαζί και θα δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, για τώρα νομίζω ότι αφού καταγράφουμε. Να πούμε ότι δοκίμασα να το βάλω στον υπολογιστή, αλλά πλέον παίζουμε με το PC Free Mode, αυτό που καταγράφει στην memory, στο memory stick, στο microSD, γιατί ο υπολογιστής μάλλον δεν το σηκώνει και πολύ, όπως κατέγραφε κολούσε. Έχει ωραίο πρόγραμμα όντως, γιατί μπορείς να βλέπεις τι καταγράφει ακριβώς και πώς θα φαίνεται αυτό που καταγράφεις, ότι όντως κολλάει κάποια pixel και αυτά. Θα δούμε πώς φαίνεται και εδώ. Αυτό είναι ένα, το πιο πρόσφατο πάρκο που έφτιαξα από το Jurassic World, ας πούμε. Και από αυτό το παιχνίδι θα δούμε κάποια επεισοδιάκια, τέλος πάντων, θα γίνει μια εκπομπή. Έτσι λίγο πρόχειρα να δούμε λίγο πώς φαίνεται, πώς καταγράφει. Μπράβο τα αγόρια μου, βάλε μια φωνή. Ο τυρανόσαυρός μας, έχουμε τυρανόσαυρο σε αυτό το πάρκο. Γενικά αυτό θα γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο, αυτό το νησί που το έκραζα μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε βάλει τα πιο γενικά, τους πιο φυτοφάγους και τους πιο μεγάλους. Αφού κάτσαν και αυτοί καλά οι βραχιόσαυροι και αυτά. Στην εκπομπή που θα έρθει, που θα αφορά αυτό το παιχνίδι κυρίως, θα έχουμε, εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την αρχή να το παίζουμε πάλι σίγουρα μαζί. Θα το δικήσουμε και λίγο εδώ, να δούμε και εδώ πώς θα φανεί. Όχι, έχουμε low health κάπου, κάποιος δεινόσαυρος έχει χαμηλή. Να πάμε εκεί, πάμε στο δεινόσαυρο που έχει χαμηλή ζωή. Να μου ότι θα γίνει μια εκπομπή και αυτό το παιχνίδι, κάποια tutorial πώς να στήσετε σωστά το πάρκο σας από την αρχή. Τα missions, κάποια missions μπορούμε να κάνουμε μαζί, κάποιες αποστολές, ας πούμε, να τζείτε και εσείς. Γενικά θα ξαναξεκινήσουμε από την αρχή το παιχνίδι. Και τώρα, όπως είπα, είναι δοκιμαστικό. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να καταγράψω και θα δούμε το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής, απλά εδώ δεν μπορώ να δω τώρα από το PlayStation 4. Δεν μπορώ να δω πώς καταγράφω ή τι καταγράφω. Απλά είναι κόκκινο το λαμπάκι, τέλος πάντων, που έχει το καταγραφικό πάνω του. Το μηχάνημα εδώ της Aver Media, να πούμε. Α, πέθανε κι ο ένας δεινόσαυρος. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πού είναι ο πεθαμένος δεινόσαυρος όμως, για να τον κάνουμε καλά. Λοιπόν, τον περάσαμε ή απλά πέθανε. Όχι, χαμηλή ζωή έχει. Α, εκείνος ο
στη Τζιμόλοχ. Το μικρό στη Τζιμολοχάκι. Α, να το κάνουμε καλά. Ναι, τώρα μπλέξαμε εδώ. Γενικά, όπως έχω χτίσει τα κτίρια, πρέπει με τους δρόμους να φτιάξω. Θα δούμε κάποια στιγμή. Τώρα εδώ μπλέξαμε. Α, ξαφνικά αυτός που είχε χαμηλή ζωή. Ναι, εδώ είναι ένα καινούριο section του πάρκου. Ένα καινούριο στο μέσα του πάρκου, ο οποίος ακόμα δεν τον έδωσε κυκλοφορία. Αυτό δεν το έχω συνδέσει, ας πούμε, με το κανονικό μονοπάτι. Εδώ, αυτά εδώ είναι μένει να συνδέσουμε. Είναι όμως όλα έτοιμα, ακόμα και το track του από το Gyrosphere, αυτό εδώ Giro Station, είναι την μπάλα της Gyrosphere, ας πούμε. Αυτά λίγο πολύ, τώρα έχω και εγώ περιέργεια να δω πώς καταγράψαμε και πώς ακούγομαι τέλος πάντων με το καινούργιο μας headset, το Corsair HS50 που ανοίξαμε πριν λίγο. Λογικά αυτό το κομμάτι βίντεο θα το κολλήσω στο υπόλοιπο βίντεο, ναι. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε πως σας φάνηκε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και μείνετε ζωνισμένοι για διάφορα unboxing και από τη νέα εκπομπή που θα έρθει, που θα αφορά κυρίως το Jurassic World Evolution. Γεια χαρά παιδιά, να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, ξενομητικά κουκιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πάρα πολλούς δεινόσαυρους και πολλά άλλα κρύα που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.